όπως βλέπετε, όσο και να το χτυπήσω, δεν συμπιέζεται. Οπότε σημαίνει ότι τουλάχιστον έτσι θα έχουμε αντοχή. Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Πριν από καιρό είδατε που πήρα μία τσάντα της Tiger Nu από το GearBest, την οποία τη χρησιμοποιούσα στα ταξίδια μου, τη χρησιμοποίησα ήδη και μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο χρησιμοποιήσει από τσάντα. Επειδή πάρα πολλοί από εσάς ζητήσατε να δείξω και άλλες τσάντες, έκανα μία παραγγελία από το GearBest και ήρθαν κάποιες τσάντες, τις οποίες και θα δείξω και θα μοιραστώ μαζί σας. Αρχίζοντας, θα σας δείξω πώς έρχονται. Πλέον δεν ξέρω πόσοι το έχετε προσέξει, όσοι αγοράζετε από εξωτερικό σίγουρα, κυρίως από GearBest, πλέον πάει το σύστημα σακούλα μέσα σε το προϊόν σε μια παλιά σακούλα και έρχεται και κομπλέ. Τώρα έρχονται όλα σε κουτιά, ακόμα και το πιο μικρό. Μου ήρθε ένα φλασάκι για παράδειγμα, ένα τόσο δα μικρό φλασάκι μέσα σε ένα κουτί τουμπανιασμένο με φελιζόλ και αφρολέξ και φυσαλίδες, οπότε δεν υπήρχε κίνδυνος. Οπότε εσείς αυτό που θα πάρετε αν παραγγείλετε μια τσάντα είναι αυτό εδώ, ένα κουτί. Επειδή δεν ήξερα τι είναι όταν ήρθε, γιατί περιμένω αρκετά πράγματα, έρχονται κάπως έτσι και άνοιξα το πάνω μέρος αλλά δεν το έβγαλα για να δούμε μαζί το πώς έρχονται. Γενικά αυτό που μου άρεσε είναι ότι έρχονται αρκετά καλά πακεταρισμένα και αρκετά προστατευμένα. Η πρώτη τσάντα είναι αυτή εδώ πέρα. Νομίζω θα σας δείξω 1, 2, 3, 4 τσάντες σήμερα. Λοιπόν, η πρώτη είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία όπως βλέπετε είναι και σε προστατευτικό. Γενικά θα είναι και σε ζελατινοειδές προστατευτικό. Αυτή, επειδή είναι λίγο καλύτερη, είναι μέσα σε υφασμάτινο προστατευτικό. Και είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι τσάντες laptop, χωράνε μέχρι 17 για laptop. Οι τσάντες που θα σας δείξω σήμερα χωράνε μέχρι και laptop 17 ιντσών. Μπορείτε να βάλετε τα power bank σας, μπορείτε να βάλετε τα πάντα. Η πρώτη έχει και χειρολαβή από πάνω, βλέπετε μεταξύ, μοιάζει με τις υπόλοιπες, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Έχει χειρολαβή για να την κουβαλάτε. Είναι αρκετά ωραία τρόπο το βλέπω. Έχει δύο αρκετά καλά επενδυμένα μεγάλα, θα έλεγα, τσεπάκια από εδώ. Σας έχω ξαναπεί και στο προηγούμενο που έκανα με την τσάντα, αλλά και γενικά όσοι με ξέρουν, από μικρός έχω μια μανία με τις τσάντες με τα φερμουάρ για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, από μικρός μου άρεσαν τα φερμουάρ ιδιαίτερα και προτιμούσα οι τσάντες μου όλες να έχουν φερμουάρ και να είναι έτσι, να έχουν πάρα πολλές θήκες, πάρα πολλές θέσεις για να βάζεις πράγματα. Οι συγκεκριμένες διαλέχτηκαν κυρίως λόγω της χωρητικότητάς τους, επειδή είναι αρκετά, είναι πάνω από 21 λίτρα η χωρητικότητα της καθεμίας. Το ότι μπορείς να βάλεις μεγάλο λάπτοπ, παίρνει 17 λάπτοπ άνετα. Έχει μέσα και θήκη για να βάλεις το power bank σου ή το στυλό σου. Δύο στυλό παίρνει το power bank. Είναι soft, δηλαδή δεν τραυματίζεται το λάπτοπ σας. Και έχουν ωραία κατανομή, γιατί δείτε, ας πούμε για παράδειγμα εδώ βάζεις ένα 17 περίπου max λάπτοπ ή και εδώ αν θες να το βάλεις το ίδιο πράγμα είναι, δεν αλλάζει. Εδώ νομίζω είναι και για πιο μικρά, μπορείς να βάλεις, έχει για το tablet, οπότε από εδώ πάνω βάζεις και το tablet σου. Και γενικά έχει καλή επένδυση και συγκεκριμένα έχει ένα τσεπάκι εδώ πέρα και είναι και γκρι, δεν ξέρω για κάποιο λόγο το γκρι μου αρέσει ως χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Ναι. Και όλο γύρω γύρω είναι επενδυμένο με αφρολέξ, που σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αντοχή και θα δείχνει και στα χτυπήματα και σε όλα. Ας περάσουμε στη δεύτερη. Η δεύτερη τσάντα είναι αυτή εδώ. Αυτή όπως βλέπετε ήρθε έτσι μέσα σε κουτί μεν, αλλά ήρθε σε ζελατίνα. Το οποίο είναι ωραίο γιατί ας πούμε αυτές εδώ τις χρησιμοποιώ για να αποθηκεύω τις παλιές μου τσάντες ή τσάντες λάπτοπ που έχω και να τις βάζω στην άκρη για να μην πιάνω σκόνη. Κάτι το οποίο ξέρετε όσοι έχετε πολλές τσάντες και χρησιμοποιείτε πολλές τσάντες είναι χρήσιμο και για να μην αγοράζετε σας μένει και η σακούλα για να βάζετε και να μην πιάνει σκόνη. Είναι ακριβώς η ίδια. Τώρα που το βλέπω το μοντέλο, μοιάζουν. Οι διαφορές, τα χρώματα προφανώς, τα σύμβολα επάνω, τα τσεπάκια από το πίσω δεν έχει εδώ πέρα τσεπάκι για να βάζεις στυλό ή λεφτά ίσως. Αλλά έχει χερούλι και αυτή, το ίδιο πράγμα. Εδώ πέρα έχουμε τα ίδια τσεπάκια, αρκετά μεγάλα, επενδυμένη.
Μέσα ακριβώς η ίδια δομή της τσάντας. Δεν έχει, έχει θήκη για, εδώ έχει για κινητό, για powerbank και για δύο στυλών. Και εκεί έχει για ένα powerbank και για στυλό. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εδώ έχουμε μόνο για το laptop μας, για να μπαίνει. Είναι λίγο πιο μικρή, ενώ σε φάση συνδεσιμότητας και θηκών και θυρών. Είναι αρκετά ωραίες. Οι συγκεκριμένες, ας πούμε, αλήθεια, πράγμα πιο πολύ ως μικρή, λόγω του χρόνου μπορεί να είναι unisex. Αυτή πιο πολύ κοριτσίστικη, θα την έλεγα, γυναικεία τσάντα. Αυτές σε δύο είναι. Επίσης, πήρα μία. Η συγκεκριμένη είναι για τον αδερφό μου, ο οποίος ζήλεψε εκείνη που είχα. Έχετε δει πρόσφατα, έχει γίνει πολύ viral στο διαδίκτυο. Η τσάντα εκείνη η όμορφη, η γκρι μαύρη, η οποία ανοίγει λίγο περίεργα. Όπως καταλαβαίνετε, οι Κινέζοι έτρεξαν κατευθείαν να αντιγράψουν. Η συγκεκριμένη είναι κάτι ενδιάμεσο. Να σας δείξω και το σχέδιο. Όσο γίνεται. Ανοίγει έτσι από το πλάι. Μπορείτε να το διακρίνετε. Εν μεταξύ, χρησιμοποιώ έτσι την κάμερα γιατί είναι πιο εύκολο να πάρει τη τσάντα. Είναι τεράστια. Σας λέω είναι για 17άρια. Η συγκεκριμένη είναι η Tigerno. Η Tigerno, επειδή και εγώ Tigerno έχω, μπορώ να πω ότι είναι ό,τι πιο βολικό υπάρχει και ό,τι πιο όμορφο και πρακτικό. Δηλαδή, δεν την ήξερα, αλλά την έχω αγαπήσει για τα λεφτά της. Νομίζω ότι είναι τέρμα αξιόλογη και αξιόπιστη μάρκα. Αρκετά προστατευμένα τα προϊόντα μέσα που βάζετε. Λοιπόν, έτσι είναι εμφανισιακά έξω. Μπροστά δεν έχει κάτι, έχει όμως από το πλάι δύο φερμουάρ, τα οποία δεξιά και αριστερά δείχνουν δύο ξεχωριστές στήρες η μία με την άλλη από εδώ από το πλάι, οι οποίες μπορείτε να βάλετε τα power bank σας ή οτιδήποτε θέλετε. Η τσάντα ανοίγει έτσι, έχει δύο θέσεις. Εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε, εδώ χρησιμοποιώ αυτό, αυτός είναι πολύ μεγάλος ο χώρος. Wow. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τσάντα, παίζει να ανοίγει ως τα 30 λίτρα. Συγκεκριμένη είναι πολύ μεγάλη. Αυτός ο χώρος κυρίως χρησιμοποιείται για να βάζουμε το λάπτοπ μας ή για να βάζουμε τα βιβλία μας. Έχει για να βάζεις το τάμπλετ σου, κάτι το οποίο είναι πολύ βολικό. Γιατί βάζεις το λάπτοπ, όταν ταξιδεύεις βάζεις και το τάμπλετ, βάζεις το κινητό και στο λέει κιόλας, βάζεις κινητό, βάζεις το powerbank και εδώ βάζεις εφημερίδες, περιοδικά και ό,τι θέλεις. Το οποίο είναι ιδιαίτερα πρακτικό, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύεις το καράβι και θες να έχεις άμεση πρόσβαση. Ανοίγεις, δεν ψάχνεις μέσα, τσαπ, κατευθείαν τραβάς το powerbank ή βάζεις το powerbank με το καλώδιο. Και ναι, νομίζω ότι είναι πολύ βολικότερο έτσι. Επίσης, οι συγκεκριμένες έχουν πάρα πολύ καλή επένδυση στην πλάτη και είναι αρκετά ανθεκτικές. Επίσης, έχουμε κι άλλο ένα χώρο κρυφό πίσω, ο οποίος είναι για πιο μικρό. Βασικά για πιο μικρό τάμπλετ, το ιδέστα το έλεγα λάπτοπ, αλλά συνήθως βάζουν και ένα σκληρό βιβλίο για να κρατάει, να μην κάνει καμπύλη με την πλάτη. Και κάτι το οποίο που μου άρεσαν και το έχει δικιά μου είναι αυτή εδώ η υποδοχή πίσω στην πλάτη. Εδώ πέρα μπορείς να βάζεις τα λεφτά σου, ακουμπάει πίσω ακριβώς τον κόκκιγά σου, λίγο πιο πάνω, στη μέση τέλος πάντων. Οπότε και να θέλει να σε κλέψει κάποιος, πρέπει να κάνει μεγάλη μανούρα για να καταφέρει να σε κλέψει. Δηλαδή πρέπει να χώσει το χέρι του από μέσα και γενικά είναι το καλύτερο αντικλεπτικό προς το παρόν. Το χρησιμοποίησα και βολεύει. Είναι πιο μεγάλη από αυτές που έχω δείξει μέχρι τώρα και να δώσω στον αδερφό μου την άλλη τη δικιά μου και να κρατήσω αυτή. Δεν ξέρω, να σου πω, είναι πάρα πολύ ωραία τσάντα. Πάρα πολύ ωραία τσάντα. Είναι γκρι σκούρο και γενικά είναι υπέροχη. Ναι, μου αρέσει. Οι τιμές τους. Αυτές εδώ οι μικρές παίζει. Μικρές. Αυτές εδώ τέλος πάντων παίζει να έχουν γύρω στα 21-22. Αρκετά οικονομικές και αυτή εδώ παίζει να έχει κάτω από 30 ευρώ σίγουρα. Η άλλη, η μεγάλη, είχε γύρω στα 28-29. Αρκετά οικονομικές για τα λεφτά τους και για την ποιότητά τους πιστεύω ότι αξίζει. Δηλαδή και για το σχολείο, να μου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, την πήρα για το σχολείο. Ναι, νομίζω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Βάζεις και το κινητό σου, βάζεις και το power bank σου, βάζεις ό,τι γουστάρεις. Οπότε είσαι υπερκομπλέ. Νομίζω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Δεν ξέρω, τσεκάρετε το. Από κάτω θα έχω στην περιγραφή τα link για όλα αυτά. Προσωπικά τις έχω ερωτευτεί. Επειδή τώρα ξανά άρχισα να είμαι on the go συνέχεια, δηλαδή να πηγαίνω έρχομαι είτε εδώ στο νησί για διάφορες δουλειές, είτε όταν φεύγω ταξίδι, γιατί πάω αρκετά συχνά πυκνά ταξίδια στη Βόρεια Ελλάδα, πάντα κουβαλάω μία, οπότε με έχει βολέψει, μου έχει λύσει τα χέρια γιατί τα έχω όλα πρακτικά και το ωραίο είναι ότι με τις θήκες που έχει, απλά τα έχεις μπροστά σου όλα. Όσοι ταξιδεύετε συχνά, με καταλαβαίνετε, δηλαδή ανοίγεις την τσάντα, δεν ψάχνεις μέσα στο χαμό που έχω το powerbank, που έχω τα καλώδια. Είναι όλα μπροστά σου.
Βέβαια η δικιά μου άρεσε γιατί έχει και ειδική υποδοχή για να βάζει τα καλώδια. Οπότε είναι ακόμα πιο πρακτικό. Πολύ ωραία, τυχερό σου μπρο. Και όλα για τα αδέλφια όπως καταλαβαίνετε. Και πήρα και αυτή εδώ. Κώστα, τι έγινε, θα πας νηπιαγωγείο? Όχι. Αυτή εδώ παιδιά, ίσως κάποιον το καταλάβατε, είναι τσάντα για κάμερα. Έψαχνα να δω κάτι πρακτικό, κάτι όμορφο, κάτι συμπαγές για να βάζω τη Xiaomi φακό. Σκοπεύω να πάρω και άλλα αξεσουάρ και φακού σιγά σιγά. Γράφει Xiaomi τώρα, τη βλέπετε από εδώ. Έχει αυτό το πλάι εδώ πέρα για να στερεώνεται και καλά το τρίποδο. Δηλαδή το πιάνεις, το δένεις κάπως με ένα γάντζο, κάτι για να είναι compact και να μπαίνει εδώ πέρα. Είναι για πιο μικρά τρίποδα, αλλά μπορείς να το τροποποιήσεις, δεν είναι κάτι. Όπως βλέπετε, όσο και να το χτυπήσω, δεν συμπιέζεται. Οπότε σημαίνει ότι τουλάχιστον έτσι θα έχουμε αντοχή. Δεν πρόκειται να τσαλακωθεί εύκολα η τσάντα. Γενικά νομίζω ότι είναι καλό crash test, έτσι. Όταν βάζεις την κάμερά σου, θες να είναι προστατευμένη. Εδώ πάνω είναι λίγο πιο squishy, είναι η αλήθεια. Και από εδώ από τα πλάγια λογικό είναι, αλλά από εδώ είναι ανθεκτικό. Τάγκερνου, δεν ξέρω, την έχω λατρέψει. Το υλικό της είναι αρκετά όμορφο, αδιάβροχο. Φαίνεται ότι είναι αδιάβροχο και έχει ένα ωραίο μοτίβο. Αυτά εδώ είναι μικρά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βολέψουν στην πλάτη μου, αλλά ελπίζω πως ναι. Και ανοίγοντας, έχουμε αυτό εδώ το όμορφο πράγμα. Τσαντούλα, την οποία τη βάζουμε γύρω από την τσάντα νομίζω ακόμη, για να γίνει ακόμη πιο αδιάβροχη από ό,τι είναι. Πρακτικό. Και μέσα έχουμε εδώ πέρα. Εδώ πάνω θα μπει το κύριο σώμα της κάμερας. Έχει βέλκρο για να το προσαρμόζεις. Κάτι που είναι πολύ καλό. Εδώ πέρα υποδοχές για τους φακούς, για μπαταρίες, για φορτιστές. Με βέλκρο για να αυξομοιώνεται και να είναι ακριβώς όπως πρέπει. Και εδώ για τα καλώδια, για τις SD. Έχει μία-δύο δικτυωτές υποδοχές, δηλαδή είναι δύο τσεπάκια. Δύο μικρά τσεπάκια, όσο βλέπετε, τόσο και τόσο. Εν τω μεταξύ είναι πράσινο, πορτοκαλί το background, είναι πορτοκαλί και αυτό. Αυτή είναι αρκετά ανθεκτική όπως είδατε. Η τιμή της και αυτή είναι οικονομική, νομίζω κάτω από 20 ευρώ παίζει να έχει. Τουλάχιστον για να μπορώ να κουβαλάω την Xiaomi και να μην της τουμπώνω μέσα στην τσάντα με το tablet και με τα άλλα πράγματα, γιατί δεν έχω δική της θήκη ακόμα. Και θα ήθελα κάτι πρακτικό και όμορφο και compact και να έχω άμεση πρόσβαση, γιατί την έβαζα με το κουτί, την κουβαλούσα πάντα με το κουτί. Και παρεμπιπτόντως, η τσάντα, η μαύρη που σας έλεγα, η Tigernut, παίρνει και το κουτί ολόκληρο της Xiaomi και βιβλία μέσα και tablet και το laptop, οπότε είναι τούμπανο. Αυτές ήτανε, δεν ξέρω αν σας άρεσε ή όχι, αλλά δεν ξέρω, τις έχω λατρέψει. Ειδικά η Tigernut είναι όλα τα λεφτά. Τις έμαθα κι εγώ από σφόντα, κατά λάθος ψάχνοντας εκεί στο Gearbest μέσα. Αλλά ναι. Σας λέω, ίσως να φαίνομαι υπερβολικά ενθουσιασμένος στο συγκεκριμένο, αλλά επειδή τις χρησιμοποιώ, ίσως είναι οι καλύτερες τσάντες που έχω πάρει μέχρι τώρα. Και ζηλεύω τώρα που θα τη δώσω αυτή στον αδερφό μου. Γιατί σκέφτομαι τι να κάνω για να την καβατζώσω και να την κρατήσω για τον εαυτό μου. Ειλικρινά σας λέω. Αλλά ναι, ειλικρινά, παίζει να είναι τούμπανο. Και αν ψάχνετε κάτι εναλλακτικό, ας πούμε, μην κοροϊδευόμαστε. Μια καλή τσάντα η οποία θα έχει μόνο μία θέση. Ας πούμε, για παράδειγμα, πάρετε μία Apollo. Κάνει γύρω στο 50 ευρώ κοντά, 40 με 50 ευρώ. Ενώ με 40 ευρώ παίρνεις δύο τέτοιες. Αν έχετε παιδιά δηλαδή που θα πάνε σχολείο, τους παίρνεις, βέβαια θα αργήσουν, θα έρθουν σε 20 μέρες με priority line, αλλά παίρνεις πολύ καλύτερες τσάντες, βάζουν τα πάντα όλα μέσα για ταξίδια. Σας λέω, είμαι άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει συχνά και αυτές εδώ είναι σωτήριες. Anyway, τσεκάρετε τες, στην περιγραφή θα έχω link. Απλά σας το λέω, αν πάρετε από Gearbest, η πιο σίγουρη μέθοδος για να παρακάψουμε αυτή τη στιγμή το τελωνείο είναι Priority Line. Είναι ένα μικρό χρέος παραπάνω, είναι γύρω στα 20 παραπάνω, αλλά ξέρεις ότι δεν θα σας σταματήσουν, είδατε πόσο μεγάλο ήταν το πακέτο και όλες αυτές ήρθαν με δικό τους πακέτο η κάθε μία, άρα σκεφτείτε 4 πακέτα τέτοια μαζί. Αν κάνετε παραγγελία, το πολύ μπορεί να σας χωρίσουν σε 4, αλλά θα πληρώσετε μία φορά priority line από όσο ξέρω, όπως και οι αυτές εδώ οι τσάντες. Τώρα, νομίζω ότι αξίζει. Αξίζει. Ειδικά άμα μαζευτείτε καμιά παρέα 5-6 φίλοι ή μαζευτείτε μια παρέα 7-8 συμμαθητές και πείτε ρε παιδί μου, θα δώσουμε όλοι από 20 ευρώ και θα την πάρουμε. Σας βγαίνει και 2,5 ευρώ, 3 ευρώ τα μεταφορικά
Ενώ το priority line, γιατί στην ουσία μεταφορικά, ας τα βάλουμε ότι είναι σαν μεταφορικά, αλλά από γλιτώνει στο τελωνείο, έρχονται τα πακέτα σας και είστε κομπλέ. Βασικά, νομίζω ότι συμφέρει. Anyway, αυτό ήταν, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κώστας, Check Tech Now. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.